να σε υποδεχτούμε. Δεν θα σε φιλήσω γιατί έχω να μπουκ ομά ημέρες. Καλώς μας ήρθες. Είσαι καλά? Ναι, καλά. Έλα, κάθισε εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι η Αντωνία μας, όπως είχαμε μπει και στην αρχή, σε ξέρουμε χωρίς να έχουμε γνωριστεί ποτέ. Γιατί κάποιος δικός σου άνθρωπος κάποτε μας είχε πάρει ένα τηλέφωνο ότι υπάρχει μια κοπέλα η οποία χρειάζεται βοήθεια. Θα κάνει μια δύσκολη επέμβαση, πολύ ωραία επέμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο μάθαμε για τη δική σου ιστορία. Ναι. Έχει περάσει πόσος καιρός? Σχεδόν 2 χρόνια. Το έπαιρνε να συμπληρώσει με λάδεση του άντρα μου. Αλλά την ενηλάντη, σαν την λάδεση. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι πριν 2 χρόνια και ήσαν τα πάνω πάντα στη ζωή μου. Διαγνώστηκες, έτσι. Έχουν περάσει 2 χρόνια που μας πήραν τηλέφωνο εμάς. Ναι. Και ήρθαν τα πάνω κάτω γιατί εσείς φύγατε ήδη από την Κύπρο, ναι, να πάτε στο εξωτερικό για κάτι καλύτερο. Και εκεί ήρθε αυτή η διάγνωση. Ναι. Είσαι περίπου για είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Δενεσί. Είχα συχνά τον έρωνο, τον είχα πλαστίνο. Αλλά κανείς δεν πιστεύανε ότι είχα πλαστίνο. Πήρανε στο ψευδό να ζει με τα πλήρα μας παιδιά. Και να σας ζήσουν τα παιδάκια σας. Ευχαριστώ. Για κάτι καλύτερο. Ξεκίνησα να αλλάζω σε ένα νοσοκομείο με παρατηρητά παιδάκια. Πήρα απίσπεστα να συναταζείς, απίσπεστα. Θεωρείς ότι ίσως αυτό να σε βοήθησε και μετά στη δική σου, ναι, περιπέτεια, γιατί όταν δουλεύεις με παραπληγικά παιδάκια και βλέπεις ένα μωρό πόσο βασανίζεται, νομίζω ότι... Ναι, ναι. Πήρα πάντα έπαιρνα να σύνατα από τους ασθενείς μου. Μέσα σε 5 μήνες ήρθε η διάγνωση, ταυτήν σπηλώσα. Ναι, όταν ακούσαμε κι εμείς και όταν μας πήραν τηλέφωνο ότι είναι καρκίνος στη γλώσσα και ότι έπρεπε να γίνει αυτή πολύ ωραία επέμβαση και να αφαιρεθεί κομμάτι της γλώσσας, άρα εκεί αλλάζουν τα πάντα ξαφνικά. Και δεν ήταν το μάτι. Ο γιατρός μου είχε πει ότι ήταν ένα πολύ σπάνιο νεροσπαθί μου. Έπρεπε να αφαιρεθεί ολόκληρη γλώσσα. Με αποτέλεσμα, με είχαν προτινάσει ότι δεν θα ξαναμιλήσω, ότι δεν θα ξαναφάω τα μονιτά από το στόμα. Είχα σωρινάτη για πολλούς μήνες. Ήταν μεγάλο σοκ για όλους. Αλλά όταν σπεφτόμουν να πίνω τα παιδάτα, έλεγα εντάξει, δεν θα μιλώ, δεν θα πλώ. Που ήταν το πάθος μου το θέλει. Πάντα μου άρεσε. Ήμουν από υπέρβαλη, είχα πετάτηλα. Ναι. Και νομίζω το βάρος μου με έσωσε. Γιατί ήμουν τα 95 πυλά και θα μείνει 50. Δεν αντιστέλω ότι δεν είχα όλα την απαπηλά, δεν θα μείνει. Είδες, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, ρε Αντωνία μου, είναι. Θέλει να προσέχουν να τους ζητάμε, γιατί για το δύο μέρα, τι καλά να μην ζούλευα, τι ωραία να μην έκαναν εις παιδιά, να μεγάλουν να κάνουν όλα. Σε αυτούς που τα φαίνεται, γιατί τώρα ο ρόλος μου είναι να είναι μητέρα και να περαστάνε τα μωρά μου. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, που είπες και εσύ τώρα, ότι καμιά φορά να προσέχουμε τι ζητάμε, να μας έρθει. Γιατί ήρθαν όλα, έτσι, όχι, μπορεί, δεν τα ζήτησες με αυτήν την έννοια, το να μην δουλεύεις, το να είσαι με τα μωρά σου κλπ, αλλά εκ των πραγμάτων... Τώρα τα πλαδάνω όμως. Το μεγάλο, το δύσκολο ήταν πήρες σε πίνα τα μωρά. Σε ποιες ηλικίες ήταν, Αντωνία? Η μεγάλη μου τώρα ήταν... Εσύ πλήσει θες τα 18 της. Να σου ζήσει, να σας ζήσει. Το 18. 18. Μπράβο. Ήταν 16, ναι, όταν ήρθε η διάγνωση. Ένα μωρό τον κατέριψε την τρίπλα, τα σύρεσπης. Για να το ζήσει, δεν ήταν δυνατά. Είναι δύσκολο στα 16 να ακολουθήσουν τους γονείς σε μια ξένη χώρα
για κάτι καλύτερο, οικονομικά για κάτι καλύτερο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Να πάνε τα πλάδα στη ζωή του, έλειπαν πάντα στο ψευδαλυτό να τη δουλειά του. Άρα έλειπαν πολύ συχνά ούτως άλλος ο ίδιος. Και όταν ήταν ενώπιν με τον άσχημα να μπήκαν, θα συνδύασαν τη δουλειά του, να είμαστε να πιτέδεις με το δένειο. Άδαψαν τα πάντα. Οι δεύτεροι μου τώρα ήταν δέπασαν, και ο μικρός μου άντερος ήταν πέντε. Δύσκολες ηλικίες. 5, 10 και 16. Άρα, Αντωνία μου, όταν ήρθε αυτή η διάγνωση και σου είπαν ότι πρέπει να αφαιρέσουμε ολόκληρη τη γλώσσα, τα μωρά ήξεραν κάτι μέχρι τότε ή περίμενε την τελική διάγνωση για να τους πεις κάτι? Όταν στην μεγάλη μου μιλούσα πάντα, δεν είναι τωρινή, είναι στη δεμάδα μου, στη ζήτως μου, τα πάντα. Αυτοκολλήτες. Μεγαλώσαμε μαζί. Ναι. Της είπα, ήξεραν την πορεία, όταν ήρθε η διάγνωση και η επέμβαση, έπρεπε να τους πω. Ναι. Δεν ήταν πάντα δεν μπορούσα να το κρύψω. Ναι, πού να το κρύψεις. Πού να το κρύψεις. Άρα μαζεύεις τα παιδιά σου μαζί με τον άντρα σου. Ναι. Για να τους πεις ότι θα μου αφαιρέσουν τη γλώσσα, δεν θα ξαναμιλήσω, σύμφωνα με όσα σου είπαν οι γιατροί, και δεν θα ξαναφάω. Ναι. Και όλα τα συνεπακόλουθα. Προσπαθούσα να μην πράξω όταν τους πρόεδρα, αλλά εδώ στον άντρα μου, τι θα μείναν τώρα. Πρέπει να τον πάνε να τον απαντάσουν, αλλιώς δεν μου έδωσαν χρόνο ζωής. Ρώτησα τον γιατρό, αν δεν πάνε να τον απαντάσει, μου λες ότι είμαι 5-6 μήνες. 5-6 μήνες, μα. Πριν να στο πείσει ο καθήνος παντού. Και δεν μπορούσα να τα πατώ. Παπά την μάτια δεν πήγε να το θάρει τον πάτο. Ναι. Αφού υπήρχε εκεί όγκος από την καταλάβα. Υπήρχε όγκος και για ποιο πιστεύουν ότι ήταν εκεί για 10 χρόνια. Για 10 χρόνια μάλιστα ήταν εκεί. Μου είπε κάτι άντρη προηγουμένως, γιατί έχετε μιλήσει πάρα πολύ με την άντρη μας αυτές τις μέρες, ότι κάποιοι γιατροί εδώ στην Κύπρο, που εντάξει προς Θεού δεν είναι όλοι, αλλά υπήρχε γιατρός ο οποίος σου είπε ότι καλύτερα το ψάξεις στο ψυχοσωματικό κομμάτι, ότι ψυχολογικά μπορεί να μην ήσουν καλά και να σου έβγαινε. Είναι γιατρός, νοσοκόμα. Νοσοκόμα, ναι. Πήγα πολλές φορές με τον όγανο. Τον ήσα τον όγανο, πάνω από. Είπε γνωστό. Θέλεις άδεια να μείνω στη δουλειά. Όχι, αν ήθελες άδεια, αν ήθελες να δεις γιατί υπονοούσες. Ναι, συνήθισα όμως τον τόνο του αυτού μου, ήταν ένας συνεχώς τόνος για χρόνια. Όμως δεν διαγνώστηκα. Έκανες εξετάσεις ποτέ για να δεις αν υπήρχε κάποιος όγκος? Πήρα σε ραπτόν πολλές φορές, θα αναλάβει τον δονό μου, αλλά δεν πήρε τον τέτανο σε διαδικασία. Να πετάξει πιο πάνω. Κάμερα, ας πούμε, ναι. Και μην το σαλεί, γιατί προς το τέλος, πριν να φύγει με ζαμπούρα, είχα ραντεβού για να κάνω ultrasound. Και ήμουν, έζησε η οικογένειά μας έναν πολύ σημαντικό, όχι σημαντικό γεγονός, δύσκολο γεγονός, δεν με έπαιρνε. Θέλεις νεράκι? Ναι. Να σου φέρουμε λίγο νεράκι. Εδώ, Στέργη μου, θέλουμε έτσι λίγο νεράκι. Να σου φέρουμε αμέσως. Ναι, μην ανησυχείς. Μια χαρά. Έλα, θα το φέρω εγώ. Κάτσε, Αντωνία μου. Ευχαριστώ, Στέργη μου. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Και έσυσε το νεράκι σου. Να πω εγώ κάποια πράγματα έτσι, να σου δώσουμε τον χρόνο σου να πιεις το νερό σου με την ησυχία σου. Η Αντωνία λοιπόν σήμερα μας μιλάει για τη δική της ιστορία. Όταν πριν από 2 χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο στη γλώσσα, όπως μας έχει πει, παραπονιώσουν συχνά, αλλά δεν πήγε κανένας γιατρός. Εννοείται μέσα στους γιατρούς, σαν νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο, να κάνει μια πιο βαθιά εξέταση, μέχρι που το ψάξετε στο ψυχολογικό κομμάτι. Ναι. Ήταν 5 μέρες πριν να φύγω. 5 μέρες πριν να φύγετε για Αγγλία. Ναι. Έγινε αυτή η εξέταση που μας είπες. Σαν να είπα στο γιατρό, συνέσαν τον οδοδένο μου. Έδωσε τα πάτη στο δάσος. Ένα μεγάλο σεισμό. Γιατί συνηθισμένοι
να δουλεύω στο τραπεζιτό, τα σαναλάτα, στο σώμα των νερών σε σνά. Δουλεύω γιατρός. Όποτε κουραστείς, θα μου πεις, Αντωνία μου. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία, αν τελειώσανε. Σημασία για μένα έχει το ότι ήμουν τη σελίδα του δασπιλαντία. Ήταν ένα περίοδο επέμβαση. 16 ώρες πήγε η επέμβαση. 16 ώρες. Αφαίρεσα να βάλω το μάτι να το πεπέζει. Γιατί η γλώσσα είναι πολύ από εδώ. Αφαίρεσαν από το πόδι για να βάλουν εκεί που αφαίρεσαν τη γλώσσα. Ναι, αλλά η γλώσσα είναι εμείς. Και με την επέμβαση δεν έχει γίνει ποτέ με τα νόσια τη γλώσσα. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να τιμείται. Άρα, εφόσον έχει γίνει αφαίρεση, δεν ξαναλειτουργεί ο μυς τη γλώσσα. Το στόμα μου είναι τενόνες, αλλά δεν έχει δάθος. Μου είχαν πει ότι η επέμβαση θα ήταν από εδώ, σαν αν δεν λαπινέζει, θα σε δουν τα ζώντια, είναι πολύ τυχερή. Πέτυχα μια απίστευτη ομάδα, ο γιατρός που μας δούλευε ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος. Έμεινα ένα μήνα στο νοσοκομείο, η τόρη μου πάντα δίπλα μου. Μια ώρα που μένουμε τις άδες είχε μέσα από την πίτρο νοσηλεύτρια. Παρά τα προβλήματα υγείας, ήταν δίπλα μου ώρες. Στην παρέπλα δεν έφευγε. Θέλω να σε πάω λίγο πίσω και να μου πεις όταν είπες στα παιδιά σου για τη διάγνωση, Αντωνία μου. Ήταν μια στιγμή χαράς, λύπης. Δεν θα την ξεχάσω. Γιατί τρεις διαφορετικές ηλικίες, ναι. 5, 10 και 16. Καθίσαμε στο πάτωμα να τους πω ότι μάνα έχει παθπίνο. Δυστυχώς όμως είχα χάσει τον πατέρα μου. Από καρκίνο. Από παθπίνο σε διπλά με τον παδίο φωνό. Α, πολύ νωρίς έφυγε ο πατέρας. Οπότε τα δύο μου πια δεν γνωρίσαν τον πατέρα. Ναι. Η μεγάλη ήταν ο αγαπημένος της παππούς. Αλλά στα φράβους, παθπίνος είσαι θάνατος. Οπότε μόνο σου είπα δουλέψει να μου το δουλέψετε. Μετά τους είπαμε ότι μάνα δεν θα μιλά, αλλά μπορεί να μπαζιάζει, μπορεί να τους μαζιλάζει, μπορεί να παίζει μαζί τους. Ο Ρος μου λέει ευτυχώς. Ευτυχώς δεν θα μουρμουράς για λάστι. Διότι δεν θα ξαναπάζει νυχτέρι. Δεν του άρεσε. Α, δεν του άρεσε που έλειπες νυχτέρια, ε. Ο άντρας μου ήταν πολύ ευτυχισμένος, γιατί θα δούμε με την Ουσμούρα. Δεν την αδούδωσε, γιατί νομίζω είναι χειρότερη τώρα. Αχ, δεν τον είμαι. Όλοι μου λένε, δεν βάζεις γλώσσα μέσα. Τους είχα πει όμως ότι η μάμα θα είναι εδώ. Μπορεί να μην μιλά, αλλά θα δούμε να δούμε πρώτους. Πλέγανε. Σε πήρε εσένα από κάτω κάποια στιγμή. Είσαι σπισμένος, ναι. Δεν τους άφησα να το δουν αυτό. Μπορεί να τα βάσεις, αλλά δεν τους άφησα τότε να δουν την αδυναμία μου. Τους έλεγες ότι ήσουν αδυνατή και σε έβλεπαν, ναι, πάντα να είσαι δυνατή. Δηλαδή θέλω ότι μια μέρα με τράψα και τράψα πολύ. Την μέρα που μου δώσαν τη διάγνωση. Ούτε θυμάμαι το σπίτι. Μια μέρα μόνο έκλαψες, ναι, εκείνη. Μου άνοιψε ο άντρας μου την πόρτα με το που με είδε, τα τάραζε. Δεν έχω τράψει στη ζωή μου και παιδί με τον άντρα μου. Και θυμάμαι τα λόγια του, δεν μισθοράσε. Εμένα τα τραφέρουνε. Νομίζω τώρα, τι νομίζω να αναπτύσω, ότι εμένα τα τραφέρουνε, εμένα σου να ζήσεις εδώ. Αντωνία μου, σου έλεγαν ότι δεν θα ξαναμιλήσεις και σήμερα είσαι εδώ και τα λέμε. Και πραγματικά έχεις απίστευτη δύναμη. Δεν ξέρω τι σπλάνα που πρίσπαν του πιζυνανή, αλλά έχω δώσει σάσματα. Και την μέρα που τους είπα πιζιάθνωση, η μεγάλη μου λέει, «Μένα, επέλανες, εδώ γελούσα». Τους λέω, «Ρε, θα μάθουμε σύνατα sign language, θα πάμε να πιζυνή μας δώσα».
c'est des jeunes personnes à Zabus. J'étais jamais là. Je n'avais pas peur. Δεν θα άλλαζε κάτι, αλλά ήταν ανθρώπινο και αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι δυσκολο, δεν περισσότερο, να μπορέσω να ξανασου δώσω την ψυχολογία στην εντονόλο, αλλά δεν το δίνω. Δεν ψυχολογία, δεν ψυχολογία. Πάθαμε σαν να μην μπορούμε. Είμαι έναν ταψίδι, θα το περάσουμε και θα το δάμε. Λάμε, μάμα, θέλεις παραπώ, ζήψε. Έκανα σου έτσι. Ναι, και δεν θεωρούσα. Δηλαδή, όταν με πήρε πειράζε, με πήρε σύνομα, στην ουσία δεν με πειράψε ποτέ. Ρε Αντωνία μου, ειλικρινά, είναι απίστευτο αυτό που μας περιγράφεις. Δηλαδή, είπες στο μωρό ότι θα τον αντιμετωπίσουμε με χιούμορ γιατί δεν αλλάζει. Και έρχονταν και λέει, ενώ ξέραν ότι αφαιρέθηκε η γλώσσα, ότι θες παγωτό, γλύψε το παγωτό να σε πειράξουν, να σου κάνουν χιούμορ. Σε πιέμε στο σωρί μου και λέω, η μάμα μου δεν σου δώσα, ρόζ μου. Ρε, μιλώ ρε από τη μάμα μου, γιατί η μάμα μου δεν σου δώσα. Επέψα μου σπί, επέψ μου σου. Ναι, όταν ακούς ένα μωρό να σου λέει αυτό το πράγμα, λέει στο μωρό τώρα, λέει μας άλλα τον άλλο. Επεράσαμε δύσκολα, διότι όταν επεσπίτησα από το νοσοκομείο, ήμουν σε πολλά πράγματα ανήμπορη. Στα τηλεφωνήματα, έπρεπε να πάνε παππούς να πάνε τα τηλεφωνήματα για μένα. Και όλα τα σύνατα μπορούσα του ταχτίνου, της αχτινοδοβίας, η τουλάση. Επεράσαμε τα σωστά μόνος. Και μάλιστα θυμούμε, όταν μου είπαν ο λαπρός ότι υπάρχει μια πιθανότητα να ψαναμιλήσεις, δεν ήταν σίγουρη. Και σε μια μέρα μου άντρας μου να την πόδι μου την αλλάζει να μαζί. Ετσακωθήκαμε μέσα στο νοσοκομείο. Ετσακωθήκαμε μέσα στο νοσοκομείο, ο άντρας σου με την κόρη σου. Ναι. Σήμερα ήθελα να πάει σε πάρτι, σε πατάς τους δεν την άφηνε. Γιατί εσύ μου σαν πεις να του πάνε να σπάσε, να πιάσει το λαδεστό μου στο νοσοκομείο, σου δεν του δαχτώ να πιένε εσύ. Τι ήταν για να σου να σε δουν, να τσατωθούν να σπάνε. Ήρθαν να σε δουν και έκαναν τα δικά τους. Επιάνε με πάρει μέσα. Σε λέμε τους έτσι. Να σου. Δεν μπορούσες να μιλήσεις ακόμα. Έζουσα. Δεν με μιλούσα. Επραδούσα να μπει να μπει και έζουσα. Τι είπε. Τι είπε, εσύ με τσατώνουν. Σπαναπάτε. Τι είπε. Τσατώνουν. Σε τα πλασάσου. Βάζω μάθωνη, είχα και τον τυφλάσιο ασθενία. Έτσι μάθωνη, ήταν πλαζί. Πάπη, πάπη, δες τον είπα. Θεωρείς πως σε μιζούω τα δώσα. Δεν πες με όνει. Μιλάς. Σε να μάθεις έτσι, εσύ είπε. Σε με πας τα μπίσω. Σε, δεν πες με όπρε. Δεν είναι να μιλήσεις, ξέρετε. Και σε μια εβδομάδα εζήτησα να μου βάλουν τον πλαστό σωρήνα. Είπε ψήσε ότι μου είπε ότι θα τον είχα αυτό της ζωής. Ότι δεν θα να πνέω του το σπίνα. Ότι έπρεπε να πνέω του τον πλαστό σπίνα. Όμως δεν στις πλάνα ένιωθα ότι μπορώ. Γιατί ένιωθα ότι να πνέω και ίσως το έπρεπε να μου σωτώνα. Και γνώριζα περσόνα μου. Εσύ σε ρωτήσω για τους πτώματες μου του δεμού μου. Είναι σε τένι, είχαν απίσπευτη ζουζά. Ήταν με μόνη μου τα σάψω. Τα σάζω τους πέρα με μόνη μου, τις πυρές μου μόνη μου. Ας μόνο να μου τα πλέβα, δεν ξέρω τι Εσύ έκανε στη δουλειά σου. Είμαι νοσοκόμα, αφήστε με να τα κάνω μόνη μου. Ναι. Ρε Αντωνία μου, ειλικρινά είσαι απίστευτη, αλήθεια. Όμως, ένιωθα να παρουσία μες στο δωμάτιο μπάμπα. Δεν ένιωσα μόνη μου, ούτε για ένα λεπτό.
Ναι, το να βλάζουμε στον τελάτη σα τα χέρια μου. Δεν είμαι σούστα ποτέ. Δεν ήσουν έτσι. Επίσης περάστε στο να βάλετε το σύμπαν σύνομα του. Ένιωσα να με νέζουα. Αλλά δεν είμαι ούτε της απλησίας, ούτε... Ούτε έζει να τα πλαδόσπισα. Εσύ σας θες να τα έντες. Τελά. Δηλαδή, αν δεν μένεις απίστο το μάτιο, ξέρω αν ότι μιλήσει όμως. Εμένα με ζωνούσαν, με ζωνούσαν με το ένα. Ναι. Ζάζε. Εμύριζε ποιον που λέμε το μύρο καμιά φορά που. Ήταν ζούνε. Σε μετά το κατάλαβα. Διότι ούτε άλλο να ανέβαζα. Ούτε πλένες, ούτε τίποτε. Και όταν μια μέρα, εσύ τόσο είπα να πίνω τα χέρια μου, ανοίγησε με το σαπούνι. Και λέω, τι δεν πίνω τώρα, νομίζανε. Άρα, έχω σφίσεις. Και όταν δεν πας στο γιατρό, μου λέει, το πλήρε. Πλήρε, πια νομίζανε. Λέει, αν το δάνορις, αν μπορεί να μην ξανανοριστείς. Ή μπορεί να γίνει ανώσιος φύσης, αλλά τώρα δεν γίνεται. Τώρα αποκλείεται. Ανοίγησανε. Λοιπόν, Αντωνία μου, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο, να δούμε κάποιους ανθρώπους που μας μιλήσαν για σένα. Το πρόβλημα, για την Αντωνία όχι πρόβλημα, τον αποκαλεί φίλε καρκίνε. Για μας ήταν σοκ. Για μένα ήταν πιο μεγάλο σοκ, γιατί δεν ήμουν κοντά να την αγκαλιάσω, να κλάψουμε μαζί, όπως είμαστε μαθημένες τόσα χρόνια. Οπότε βρεθούμαστε μόνες μας. Εδία μου κουράγιο εδίουν της για άλλα προβλήματα. Πού να ξέραμε τι μας επερίμενε. Σήμερα έγινε έναν άτομο το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη μικροπράγματα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν ένας, γι' αυτόν την αγάπησα που την πρώτη μέρα που την εγνώρισα τα καλύτερα της αξίζουν. Τα καλύτερα. Η υγεία, η οικογένεια της που τόσο τη λατρεύει, τουλάχιστον από εδώ και μπρος, να είναι υγιέστατη και ευτυχισμένη. Γενικά η Αντωνία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει, ξέρει ποια είναι. Και είναι τόσο βασικό να ξέρεις τα στοιχεία για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Οπότε ήταν αποφασισμένη ότι να κάνει την επέμβαση, να θυσιάσει το μέρος του σώματος της που είναι πολύτιμη γλώσσα, για να μην χάσει τις στιγμές των παιδιών της. Και στο τέλος της ημέρας, τι μένει στον άνθρωπο, οι αναμνήσεις. Για εκείνες τις στιγμές, είπε, θέλω να μείνω να ζήσω με τα παιδιά μου. Και θα ζήσω έστω και με τον τρόπο. Γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο και λίγο πριν επικοινωνούμενη μια με την άλλη, εμψύχωσα την, εμψύχωσε με τι να σου πω, υπήρχε μια σχέση ιδιαίτερα δυνατή σε εκείνη τη στιγμή και μου στέλνει μια φωτογραφία. Που αν τη δείτε τη φωτογραφία, λάμπαν τα μάτια της. Η κοπέλα έμπαινε χειρουργείο και λάμπαν τα μάτια της. Ήταν λέει ότι δεν έγινε τον το πράγμα στην επόμενη στιγμή. Ήταν δύσκολο, κανένας δεν μπορεί να δεχτεί τον καρκίνο. Στην πορεία όμως, θέλετε, αποδέχτηκε τον, συμβιβάστηκε, αγάπησε τον. Για εκείνη πλέον είναι μάθημα ζωής, είναι τρόπος ζωής. Πέρασε στα παιδιά της πολλά δυνατά μηνύματα. Έμαθε να ζει όχι απλά τη μέρα, το λεπτό. Έμαθε να το χαίρεται το πράγμα. Και πλέον αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα από τις στιγμές. Φάνηκε πάρα πολλά δυνατή, απίστευτα δυνατή. Και εξελίχθηκε πολύ, πολύ καλά. Εύχομαι πραγματικά να μεγαλώσει τα παιδιά της και να συνεχίσει την πορεία μαζί τους. Να απολαμβάνει την κάθε στιγμή μαζί με τον αγαπημένο της, τον σύζυγο, τον Χριστόδουλο. Πάντα είχε ένα δυναμισμό μέσα της. Στα δύσκολα όμως δυναμώνει πιο πολλά. Όσο περνούν τα χρόνια έγινε πολλά πιο δυνατή. Δεν υπάρχει περίπτωση να της μπει κάτι στο μυαλό και να μην το πετύχει. Κάνει τα πάντα για να πετύχει κάτι. Αν αποφεύγω μετά από μια έτσι αρρώστια να μην αλλάσει ο άνθρωπος, νομίζω έγινε πιο δυνατή. Το μόνο που να μπορούσα να πω θα ήταν με κάποιο μαγικό τρόπο να μπορούσε
τούτον που περνά αυτή τη στιγμή να εξαφανιστεί. Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Φίλε Αντωνία μου. Είμαι ευδοδημένη στη σπλένα. Νομίζω ότι και οι ίδιες αυτό θα νιώθουν. Εζημένα έναν τρέναν ζύδωνο. Νιώθω ότι ήταν παίρνα στους ανθρώπους που αγαπούσα. Επέρνα. Ίσως λόγω της δουλειάς μου. Είχα φίλες πολλές. Αλλά ήμουν πιο σελίδα που σε τούτον τον αγώνα. Ήταν πολύ κόσμος δίπλα μου. Και ήμουν οι φίλες μου και κόσμος που δεν εγνώρισα. Μια πολύ απαλή μου φίλη είχε ψαρινήσει τότε η Ζώρα Χαραλάμπους που αν να πει πολλά πινάρατες και θεσέρεις πάρα πολλά είχε ψαρινήσει με τα μωρά της να στάθουν λαμπάδες. Το πρώτο μπάσα... Ήταν λαμπάδες που μας έφεραν εδώ στο σταθμό και πουλήσαμε. Ναι. Και έγιναν ανάρπαστες, έγινε χαμός, ο κόσμος ερχόταν να πιάσει λαμπάδες. Ήταν ασπίον, ήταν... Εξερνούσα να στάθουν λαμπάδες με τα μωρά της και τα λοιπά ένας απλωδότρυγη πίπλος. Ήσαν τούτες λαμπάδες. Τον σύνον μου πήρε νεσό. Τον συνθυντών μου πήρε λασπασία. Συμπαινών, ασφαινών. Και απέλαμε να το ζήσουμε τον ονειπά. Όμως εδώ πίπλα του συμπέπλανα. Όταν πινήσταν τους ανάστασεις, συνεσύνδες οι λαμπάδες, ανάψαν λαπτών, συσπλάνα για μένα. Εμπορούσα εδώ να θεωρηθώ τον παστίνο. Όταν είμαι εσύ πίπτος, αν αρενάς όλα για μένα, επροσευθόταν για μένα. Επιάνναμε μιλάτα στο Facebook, που μανάδες που δεν τους ευθυμούν. Να μου λένε ότι μια νύχτα είστε σε στέπασες με σαν επιμούν. Εσύ θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα νυχτέρια που δεν ήθελε ο γιος να πηγαίνεις. Και λέω, γιατί να το θέλεις, για τον ήμουν να το θέλω να δώσω σε όλους που να σε παρακαλώσουν. Είναι ότι ένα ψυζί τον τότε. Έφερε έναν παππό μέσα στο σπίτι μας, ένας παππίνος. Μπορώ να το αλλάξω. Μπορώ να το ζήσω όμως. Οι σπυρνές που έζησαν τα μωρά μου. Στο νοσοκομείο, σπύρι, τα δύο τελευταία φρόνια. Θα τους βλέπω με μάσπρα μπους. Σε το πω, ήταν με πράγματα μαζί μου στο πάθε λεπτό. Απόνα σε να τους σημώσω. Απόνα σε ένα σπαζάζ για μένα μες στο σπύρι. Έσου τα λόνα το τέλος να μπρέω. Αντωνία μου, ειλικρινά δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο είναι χάρηκα σήμερα που σε είχαμε κοντά μας. Κύλησε ο χρόνος όπως το νερό μαζί σου, ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου ζητήσω να μην φύγεις, να περιμένεις μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή, να μπορέσουμε να μιλήσουμε και λίγο ακόμη μετά, εκτός αέρα, γιατί σε λίγα λεπτά κλείνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω και θα σε δω αμέσως μετά.